In Business News. Τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του Πανκύπριου Συνεδρίου για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που οργανώνει KPMG. Το συνέδριο έχει στόχο να μεταφέρει γνώσεις και εμπειρίες και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων για θέματα που άπτονται της οργάνωσης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης των εταιριών τους. Ο διοικητικός σύμβουλος της KPMG Δημήτρης Βάκης, φιλοξενούμενος στο στούντιο του In Business News, μίλησε για τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο. Το περιεχόμενο των ομιλιών θα περιστραφεί γύρω από προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι το θέμα της διαδοχής. Και όταν λέμε διαδοχή, εννοούμε διαδοχή όσον αφορά την ιδιοκτησία της επιχείρησης, αλλά επιπρόσθετα και διαδοχή όσον αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση της επιχείρησης. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται καθημερινά, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περισσότερες από μια γενιά οι οποίες εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση. Άρα, είναι ένα από τα θέματα που θα αγγίξουμε και σε βάθος. Επιπρόσθετα, άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν θα είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών στοιχείων μιας οικογένειας και μιας οικογενειακής επιχείρησης κατ' επέκταση. Και επίσης, κάποια λόγια για το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει όσον αφορά αφαιρεγκαιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουμε τα θέματα που ξέρουμε όσον αφορά τράπεζες και δάνεια μη εξυπηρετούμενα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα οι δικές μας οικογενειακές επιχειρήσεις και θα το αγγίξουμε και αυτό. Επιπρόσθετα, θα έχουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Christophe Bernard, που είναι ο συνέδρος της KPMG, υπεύθυνος για θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, για ένα βαρόμετρο το οποίο διεξάγουμε κάθε χρόνο με την Ομοσπονδία Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και θα μας δώσει τα τελευταία αποτελέσματα για το βαρόμετρο που έγινε το καλοκαίρι. Και εκεί θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα από τις απαντήσεις που πήραμε από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Πιστεύω οι παρεμπρισκόμενοι θα πάρουν πολλά ωφέλη. Για παράδειγμα, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα τελευταία δεδομένα για την οικονομία, τα οποία θα παρουσιάσει ο έντιμος Υπουργός Οικονομικών, κ. Γεωργιάδης, και θα ακούσουν για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκοσία. Τον συντονισμό ανέλαβε η IMH και χορηγία επικοινωνίας είναι το περιοδικό InBusiness και το InBusinessNews.com.